Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, να σας συστηθώ. Λέγομαι Σεβερίν Μπράιτ, είμαι Γαλλίδα υπήκος και έχω ένα αγοράκι που γεννήθηκε στη Γαλλία και είναι ηλικίας 5 ετών. Έζησα στη Γερμανία, ζούσα στη Γερμανία όταν ο πρώην σύντροφός μου, Γερμανός υπήκος. Je suis désolée. J'habite en Allemagne avec mon ex-compagnon. Έλεγα λοιπόν, ζούσαμε σε ένα κοινό σπίτι με τον σύντροφό μου και είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και για να προστατευτώ και εγώ και το παιδί μου αποφάσισα να γυρίσω στη Γαλλία στους γονείς μου, στα σύνορα, με κάθε νομιμότητα και με Γερμανίδα δικηγόρο, γιατί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο είχα την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού μου εκείνη τη στιγμή. Δεν ήμασταν παντρεμένοι και το τονίζω αυτό, είχα το γερμανικό νόμο στο πλευρό μου. Ο πρώην σύντροφός μου άρχισε και ποινική διαδικασία και αστική στη Γερμανία και εκεί άρχισε ο μέγας εφιάλτης. Ο πρώην σύντροφός μου δεν είχε καμία επιμέλεια για το παιδί και δεν μπορούσε να ζητήσει να γυρίσει το παιδί πίσω μέσω της σύμβασης της Χάγης. Και τον έβλεπε το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήματα και μου έστησε μία παγίδα και τον υποστήριξαν από το γερμανικό σύστημα, το οικογενειακό, το Jugendamt, που είναι ας πούμε το γερμανικό Υπουργείο Νεολαίας. Το Jugendamt του έστειλε ένα πλαστό mail που του έλεγε ότι είχε κοινή επιμέλεια μαζί μου, που ήταν τελείως λάθος. Και μου έρχεται ένα πρώτο γράμμα από γερμανικό δικαστήριο, επαναλαμβάνω και τονίζω, χωρίς να έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μου, και μου λέει την άποψή μου. Πού θέλει το παιδί να μένει. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, αυτό λέγεται Aufenthaltsbestimmungsrecht. Και είχα μια εβδομάδα για να απαντήσω στη Γερμανία. Μια εβδομάδα. Σε ευρωπαϊκή χώρα σας φαίνεται λογική προθεσμία για τέτοια διαδικασία, για διεθνή αίτηση για να μπορέσω εγώ να αμυνθώ σε κάτι που δεν είχα στη γλώσσα μου. Ζήτησα μια συμβιβαστική συνάντηση μαζί με το παιδί και πήγα αφελώς, γιατί δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε το 2017, στις 8 Μαΐου. Ο δικαστής καταχράστηκε κάθε εξουσίας και κάθε δικαιώματος. Εγώ μπήκα με αποκλειστική επιμέλεια για το γιο μου εκεί. Είχα νόμιμα μετακομίσει στη Γαλλία μαζί του και η δικαστής θα έπρεπε να θεωρήσει ότι είναι απαράδεκτο το αίτημα, τουλάχιστον να μην δώσει συνέχεια. Γιατί είναι αναρμόδιο το γερμανικό δικαστήριο. Δεν έπραξε καθόλου κάτι τέτοιο. Τι έκανε. Καταχράστηκε. Υπερεύει κάθε εξουσία χωρίς να συμφωνήσω και χωρίς να ζητήσει ο πατέρας εκ των υστέρων και μετά τη μετακόμισή μου έδωσε κοινή επιμέλεια. Αυτό το αίτημα δεν το είχε υποβάλει. Το υπέβαλε στην ακροματική διαδικασία για να μου πάρει το παιδί και να το πάει στη Γερμανία. Και έφυγα από το δικαστήριο τη μέρα των γενεθλίων του που έκλεινε τα 5 χωρίς το παιδί μου, χωρίς τίποτα. Η Γερμανία απαγάγει, κλέβει παιδιά. Γύρισα μόνη μου στη Γερμανία και το μόνο δικαίωμα που είχα ήταν να του δώσω ένα φιλί και να του πω θα τα ξαναπούμε. Αυτά είναι απάνθρωπα πράγματα για μια μητέρα. Η Γερμανία παραβιάζει κάθε ευρωπαϊκό κανόνα, ακόμα και τους ίδιους τους νόμους, για να παίρνει τα παιδιά των ανθρώπων. Παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην φύγουν από τη Γερμανία τα παιδιά. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να ευτυχήσουν πουθενά αλλού τα παιδιά στην Ευρώπη, μόνο στη Γερμανία. Ενώ το δικαστήριο ήξερε ότι είχα την αποκλειστική επιμέλεια όταν έφυγα, μου απήγαγαν το παιδί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο το έτος 2017 σε χώρα ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παγίδευσαν για να πάω στην ακροαματική διαδικασία να χάσω το παιδί μου επί τόπου. Εγώ ζυγίζω τα λόγια μου, αλλά η Γερμανία, επαναλαμβάνω, μου έκλεψε και παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ενορχίστρωσε την απαγωγή του γιου μου. Και υφίσταμαι τώρα και διπλή ποινή. Δεν φτάνει που τρώω ξύλο τόσο καιρό, μου παίρνουν και το παιδί μου. Και μου αφαιρούν και όλα τα δικαιώματα. Βγήκα από το δικαστήριο χωρίς να έχω το παραμικρό δικαίωμα στο παιδί. Δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα στην επίσκεψη. Θα πρέπει χωριστά να το ζητήσεις δικαστικά.
Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν κατάλαβα πώς δρούν τα γερμανικά δικαστήρια απέναντι σε γονείς που δεν είναι Γερμανοί. Το οικογενειακό σύστημα της Γερμανίας στοχεύει να κρατάει όλα τα παιδιά στη Γερμανία, παραβιάζοντας αν χρειαστεί και τον ευρωπαϊκό και το γερμανικό νόμο. Εμείς, οι μη Γερμανοί γονείς, ποτέ δεν πρόκειται να δικαιωθούμε στη Γερμανία, να βρούμε το δίκαιο μας σε δικαστήριο. Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατό στην Ευρώπη? Νόμιζα ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας προστάτευε. Θέλω εδώ με την αναφορά αυτή να καταγγείλω τη Γερμανία, την ασέβεια, τον τρόπο με τον οποίο παρακάμπτουν τους κανόνες, τους αγνοούν, ιδιαίτερα τον κανονισμό Βρυξέλλες 2β, για να κλέβει τα παιδιά που έχουν διπλή ηθαγένεια ή είναι από μεικτούς γάμους. Είναι πολλοί οι γονείς που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και το ξέρω. Και υπάρχουν και ενώσεις. Υπάρχει μια ένωση που ονομάζεται Παιδιά Όμοιροι. Μας καταστρέφουν τη ζωή. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και αναξιοπρεπή. Θα πρέπει να σταματήσει να αρπάζει τα παιδιά του κόσμου η Γερμανία και να μας τα γυρίσει πίσω. Πραγματικά σας εκλυπαρώ, βοηθήστε μας να σταματήσουμε αυτές τις δράσεις που είναι εγκληματικές ενέργειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. This is a very difficult...